να συναντήσουμε την, την κυρία, κυρία Παγώνη, Ματίνα Παγώνη. Βεβαίως, πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ. Κυρία Παγώνη, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη θετική σας ανταπόκριση. Και για την παρουσία σας. Ναι, είσαι καλά. Έχουμε ανοιχτά θέματα, κυρία Παγώνη, στο υγειονομικό πεδίο και ο στρεπτόκοκκος, αλλά και η ευλογιά των πιθήκων φαίνεται ότι αναβαθμίζουν το επίπεδο του συναγερμού. Τα θέματα της υγείας δεν θα σταματήσουν ποτέ, όπως ξέρετε. Είναι στην καθημερινότητά μας και οφείλουμε όλοι να τα αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το θέμα τώρα του στρεπτόκοκκου. Ο στρεπτόκοκκος, γνωρίζουμε, είναι ένα βακτήριο πάρα πολλών χρόνων που είναι σε εξάσεις και υφέσεις. Φέτος, από το Σεπτέμβρη τον προηγούμενο, είχαμε αρκετά περιστατικά και το 2024 αντιμετωπίσαμε περίπου γύρω στα 48 περιστατικά και είχαμε και θανάτους. Είναι δύο ομάδες. Πρώτον, τα μικρά παιδιά, που εκεί πρέπει να εστιάσουμε, είναι από ηλικία 3 έως 10 ετών και το βασικό σύμπτωμα είναι η φάριγγο αμυγδαλίτιδα, που το παιδί ξεκινάει έτσι λέγοντας τη μητέρα «έχω πονάει ο λαιμός μου». Η μητέρα με τον πυρετό και το σύμπτωμα αυτό επικοινωνεί με τον παιδίατρο, δίνονται οι οδηγίες αφού γίνει το τεστ που είναι το βασικό και από εκεί και πέρα όταν αντιμετωπιστεί με την αντιβίωση που χρειαστεί, που χρειάζεται πάντα, τότε τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Εάν το περιστατικό δεν διαγνωστεί εγκαίρως, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν οι επιπλοκές που εμείς όλοι φοβόμαστε, γιατί αφορούν τους πνεύμονες, την καρδιά, νεφρά κλπ. Και όλοι εστιάζουμε στην πρόληψη και στη γρήγορη αντιμετώπιση των περιστατικών αυτών. Στη μεγάλη ηλικία τώρα, γιατί και είναι η δεύτερη ομάδα, οι ανοσοκατασταλμένοι. Και για αυτούς ισχύει το ίδιο, πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον γιατρό τους, να μπουν σε θεραπευτική αγωγή. Ο στρεπτόκοκκος δεν είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι αντιμετωπίσιμο. Το έχουμε σε αρκετά περιστατικά και στις κλινικές μας, σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά πάντα κάποιες χρονιές είναι σε εξάσεις και υφέσεις. Ναι, βέβαια. Τώρα, όσον αφορά σε αυτόν τον υγειονομικό συναγερμό, έχουμε και το θέμα της ευλογίας των πιθήκων, κυρία Παγώνη. Λοιπόν, δεν χρειάζεται πανικός και θα σας εξηγήσω το εξής. Αυτά είναι περιστατικά τα οποία συναντάμε στην Αφρική. Είναι συγκεκριμένες οι χώρες οι οποίες έχουν τα περιστατικά αυτά. Τώρα τι γίνεται. Κάποιος που ταξιδεύει. Κάποιος, γιατί έτσι έγινε το περιστατικό στη Σουηδία. Είχε ταξιδέψει, κάποιος πήγε στη Σουηδία, είχε ήδη κολλήσει και είχε μεταφέρει το θέμα αυτό της νόσου και λογικό είναι να νοσήσει. Τι γίνεται. Όσοι ταξιδεύουν εκεί, το ξέρουν πάρα πολύ καλά και είναι ενημερωμένοι. Όσοι πάνε ή όσοι φεύγουν, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν κάνει το εμβόλιο. Το εμβόλιο είναι στη διάθεση του καθενός που κάνει αυτά τα ταξίδια για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή καλύτερα. Φοβόμαστε όντως το περιστατικό αυτό, το κάθε περιστατικό με την ευλογία των πιθήκων, γιατί και αυτό κάνει τις επιπλοκές του. Είναι δε χαρακτηριστικά τα εξανθήματά του. Τα εξανθήματα αυτά είναι στα πόδια, στα χέρια περισσότερο, πολύ έντονα, είναι χαρακτηριστικά και μάλιστα φαίνεται και ότι έχουν από κάτω υγροπείο. Είναι μία κλινική εικόνα την οποία γνωρίζουμε, υπάρχει, αλλά εμείς δεν πιστεύουμε, σωστά γίνεται ενημέρωση, σωστά πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος που θα ταξιδέψει, τι θα κάνει, να προσέχει. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται όμως ο πανικός για την ευλογιά των πιθήκων. Το εξάνθημα, αντιμετωπίζουμε... ωστόσο κυρία Παγώνη, αν δεν κάνω λάθος, εμφανίζεται μετά από κάποιες μέρες που ήδη νοσεί ο ασθενής. Εννοείται, δεν εμφανίζεται αμέσως. Άρα πριν τα συμπτώματα της ευλογιάς που θα πρέπει να μας προβληματίσουν, ποια είναι? Φυσικά πρέπει να μας προβληματίσουν. Είναι τα συμπτώματα, μοιάζουν με τα συμπτώματα της ευλογιάς που αντιμετωπίζουμε εμείς εδώ, την απλή ευλογία που την ξέρουμε και ειδικά στα μικρά παιδιά που τη διαχειριζόμαστε. Τα συμπτώματα αυτά ξεκινάνε με την αδυναμία, την καταβολή, έντονη κεφαλαλγία και όλα αυτά και ξεκινάνε τα εξανθήματα σιγά σιγά. Αυτά τα εξανθήματα λοιπόν είναι χαρακτηριστικά. Όταν τα δει ο παιδίατρος, αλλά και οι ίδιες οι μητέρες έχουν εμπειρία, να ξέρετε, πάνω σε αυτό το θέμα, αμέσως θα εντοπίσουν και προληπτικά
δίνονται οι οδηγίες στην κάθε μητέρα το τι πρέπει να κάνει. Αυτό που θέλω να πω όμως σε όλους και ισχύει για όλα τα νοσήματα είναι ότι επειδή έχουμε ξεχαστεί αρκετά με τα αντισηπτικά μας και όλα αυτά, ήρθαν οι διακοπές, λογικό είναι να θέλει ο κόσμος να πάει να διασκεδάσει, για 3 χρόνια ζορίστηκε. Μην ξεχνάμε το σωστό πλύσιμο των χεριών. Ορίστε, αυτή τη στιγμή δείχνετε τις εικόνες με τα εξανθήματα κλπ. Μην ξεχνάμε λοιπόν το χαρακτηριστικό να πλένουμε τα χέρια μας και να τα πλένουμε σωστά. Να έχουμε μαζί τα αντισηπτικά μας. Δεν είναι πια και τόσο δύσκολο αυτό να το κάνουμε. Τα εμβολιαστικά κέντρα, ωστόσο, κυρία Παγώνη, από ό,τι μαθαίνουμε, αυξάνονται. Δηλαδή αυτή τη στιγμή λειτουργούν, αν δεν κάνω λάθος. Ήδη ξεκινήσαμε δύο εμβολιαστικά και τώρα συνεχίζουν, όποιος θέλει πάει να εμβολιαστεί. Ο κόσμος, επειδή σε αυτές τις χώρες ειδικά που πάει της Αφρικής κλπ, γνωρίζει τα εμβόλια τα οποία πρέπει να κάνει και γνωρίζει τι πρέπει να κάνει, διότι εκεί είναι ειδικές περιπτώσεις και μπορώ να πω σε εισαγωγικά και ειδικά νοσήματα που είναι αρκετά και ο κόσμος εκεί τα αντιμετωπίζει αρκετά. Και σε αυτές τις χώρες θα πρέπει να πάνε πολλά εμβόλια εκεί να γίνουν στον πληθυσμό, ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτή η διασπορά. Αυτό έχει σημασία που πρέπει να ξέρουν. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αυτό πρέπει να προβλέψει. Δηλαδή θα πρέπει σε αυτές τις χώρες να γίνουν εμβολιασμοί που πρέπει να γίνουν. Έτσι δεν υπάρχει μετάδοση. Άρα παρότι... Άρα παρότι βλέπουμε την εξάπλωση της ευλογιάς και στις ευρωπαϊκές χώρες, θεωρείτε ότι δεν είναι μεγάλος ο κίνδυνος να έρθει? Θεωρώ ότι δεν είναι μεγάλος ο κίνδυνος. Χρειάζεται προσοχή, έχουμε εμπειρία, γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Εάν ο καθένας προστατεύει τον εαυτό του για κάθε νόσο, να ξέρετε ότι τα πράγματα θα πάνε και πολύ καλά. Δεν θα περιορίσουμε τη μετάδοση της νόσου. Όπως το ίδιο κάναμε, αν θυμόσαστε, και την περίοδο του COVID. Ο καθένας αν έπαιρνε τα μέτρα, δεν μετέδιδε, πρόσοχε κλπ, δεν θα είχαμε μετάδοση μεγάλη. Πάντα σε κάθε νόσο γίνεται αυτό. Να φυλάμε τα ρούχα μας για να έχουμε τα μισά. Με τη βοήθειά σας, τη διαρκή και τη συνεχή, εμείς θα το παρακολουθούμε. Εμείς εδώ θα είμαστε ούτως ή άλλως. Θα βοηθήσουμε πάλι ό,τι χρειαστεί. Δεν χρειάζεται πανικός. Προφανώς. Ο κόσμος να γυρίσει ήρεμα από τις διακοπές του, να πάει στις δουλειές του, γιατί μπαίνει μετά σε έναν άλλο κύκλο. Τελειώνουν οι διακοπές, μπαίνουμε σε διαφορετικά πράγματα. Όλα ήρεμα θα αντιμετωπιστούν. Άλλωστε όλοι έχετε εμπιστοσύνη στον ιατρικό κόσμο στη χώρα μας. Έχει δώσει τις εξετάσεις στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και πιστεύω ότι τα έχουν πάει πολύ καλά. Ισχύει αυτό που λέτε, απλώς τα χειροκροτήματα ήταν μόνο στις κρίσιμες στιγμές, θα πρέπει να εξακολουθούν να ακούγονται. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που αφήστε με να το πω. Το πακέτο λοιπόν για τους γιατρούς θα πρέπει να είναι σε προτεραιότητα στην κυβέρνηση όσον αφορά το μισθολόγιο, διότι είμαστε η χώρα που έχει τους χαμηλότερους μισθούς. Θα πρέπει να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να μπορούν τα νοσοκομεία να λειτουργήσουν και να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς. Θα πρέπει να πάει κόσμο στα νησιά να διοριστεί. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, κυρία Παγώνη. Ξέρετε πόσοι διαγωνισμοί γυρίζονται αγώνα. Σας περιμένουμε και τις επόμενες μέρες, βέβαια, για να τα πούμε αυτά αναλυτικά. Να είστε καλά, κυρία Παγώνη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.